να απαντήσει. Όχι ποτέ. Ε? Όχι ποτέ. Θα με ήθελε πάρα πολύ, όχι τώρα. Είμαστε έχουμε μια προσωπική σχέση. Παλιότερα. Έχουμε μια προσωπική σχέση. Γιατί δεν τον αφήνετε όμως να απαντήσει. Γραμματέα, γιατί δεν τον αφήνετε. Όσο λέω εγώ. Μα να απαντήσει ο ίδιος. Πολύ καλή, αλλά δεν ποτέ είναι η πρόταση να απαντήσει. Μα να απαντήσει ο ίδιος. Γιατί δεν απαντάει ο ίδιος, γραμματέα. Σας παρακαλώ. Σπύρο, μετά θα έχω τον χρόνο. Όχι, θα τον έχετε τον χρόνο. Μη στεναχωριέστε. Σε ό,τι αφορά τα όσα είπε ο κύριος Μπαλαούρας. Δεν αφήνετε όμως να απαντήσει. Πάμε λοιπόν παρακάτω. Σε ό,τι αφορά τα όσα είπε ο κύριος Μπαλαούρας. Ακούστε λίγο. Μάλλον πως έχουμε χάσει σοβαρότητά μας. Είμαστε εδώ μετά από 28 χρόνια. Μια κυβέρνηση, ελληνική κυβέρνηση, ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, έχει κάνει αποδεκτά αυτά που επί 28 ολόκληρα χρόνια όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις είχαν απορρίψει. Έχουμε για πρώτη φορά μια επιζήμια, μια κατάψη στη Συμφωνία των Πρεσπών, που παραδίδει και μακεδονική εθνότητα και γλώσσα και ταυτότητα. Και σύν της άλλης, την ώρα αυτή που συζητάμε, δεύτερη μέρα στην Επιτροπή η συζήτηση για τη Συμφωνία των Πρεσπών, δεν γνωρίζει ούτε ο Σπύρος, ούτε ο κ. Μπαλαούρας, ούτε όλοι οι πρόθυμοι υπόλοιποι, τι, το περιεχόμενο του συντάγματος σε πλήρες κείμενο των Σκοπίων. Αυτό είναι νέο εύρημα. Ένα λεπτάκι. Αυτό είναι νέο εύρημα. Όλα τα γνωρίζουμε, όλα είναι δημόσια. Διέκοψα κανένα. Αυτό είναι νέο εύρημα. Διέκοψα κανένα. Κανένα δεν διέκοψα. Δεν έχουμε λοιπόν πλήρες κείμενο ούτε φυσικά τις παραμέτρους, παρά μόνο τις τροπολογίες. Έχουμε λοιπόν μια συζήτηση που καλούνται να ψηφίσουν οι βουλευτές ή να πάρουν θέση. Μη έχοντας πλήρη ενημέρωση. Και εσύ τη άλλη. Μισό λεπτά. Γιατί του άλλου. Ωραία, εμείς ζητήσαμε. Εμείς ζητήσαμε. Θίγω ένα θέμα, το θίξαμε και εχθές, και ζητάμε το πλήρες κείμενο να δοθεί σε όλους τους βουλευτές. Ένα. Δύο. Χρόνος. Γιατί βιάζονται. Οι Σκοπιανοί σχεδόν τρεις μήνες τώρα συζητούν για το θέμα αυτό. Εμείς με εξπρές διαδικασίες ξανά και ξανά. Γιατί αλήθεια. Δεν διάκοψα, κύριε Μπαλαούρα. Δεν σας διάκοψα. Δεν σας διάκοψα. Δεν σας διάκοψα. Το καταλάβατε. Δεν σας διάκοψα. Παρακαλώ πάρα πολύ να προχωρήσετε τη συζήτηση. Κύριε Αυγενάκη, μη θυμώνετε. Δεν σας διάκοψα. Μη θυμώνετε. Δεν θυμώνω. Μη θυμώνετε. Μα σας παρακαλώ, μια κουβέντα κάνουμε τώρα. Πάμε τώρα. Μη θυμώνετε. Μα μη θυμώνετε. Να σεβόμαστε για να σεβόμαστε και εμείς. Μη θυμώνετε. Πάμε λοιπόν. Έχουμε επίσης τον κύριο Κοτζιά. Ο κύριο Κοτζιά ήταν αυτό που διαπραγματεύτηκε και που υπέγραψε τη Συμφωνία των Πρεσπών, που στην ουσία δηλαδή, επαναλαμβάνω, παραχώρησε μακεδονική ταυτότητα, γλώσσα και εθνότητα. Και συν της άλλης, αφού το αποχώρησε ή τον παρέτησαν ή παρετήθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών, έχει αφήσει εχμές ότι έχουν γίνει σειρά υποχωρήσεων, υπονοούμενα, μάλλον το έχει πει πολύ ξεκάθαρα, ότι έχουν αλλάξει πολλά πράγματα και έχουν γίνει αρκετές υποχωρήσεις. Δεν πρέπει να έρθει ο κύριος Κοτζιάς, ο άνθρωπος που διαχειρίστηκε και που υπέγραψε. Με συγχωρείτε, μισό λεπτό. Δηλαδή στην Επιτροπή δεν κατάλαβα. Ποιο είναι το πρόβλημα. Να έρθει από τώρα. Δεν το καταλαβαίνω. Δεν το καταλαβαίνω. Ξέρουμε πολύ καλά, ξέρουμε πολύ καλά και όλες τις διαδικασίες. Στην Επιτροπή γίνεται συζήτηση, καλούνται οι εμπλεκόμενοι. Αυτό ακολουθείται. Μας πάτησε ένα διαδικαστικό θέμα τώρα. Πάμε και σε ένα τρίτο ζήτημα. Ένα λεπτό. Εγώ βάζω ζητήματα διότι αυτά. Μα και να έρθει ο Κοτζιάς να στηρίξει τη συμφωνία. Δεν διέκοψα κανένα. Να στηρίξει τη συμφωνία. Δεν διέκοψα. Δεν είναι μέλος επιτροπής. Πολύ απλά. Ολοκληρώστε να προσκληθεί. Μπορεί να προσκληθεί, κύριε Αντώνη. Υπουργός υπάρχει. Δεν υπάρχει υπουργός. Μπορεί να προσκληθεί. Δεν είναι. Προφάσει να αμαρτήσει. Μα μπορώ να τελειώσω. Δεν καταλαβαίνω. Για μη στείλει ο ερεθισμό πρωί-πρωί. Παρακαλώ πάρα πολύ. Να ολοκληρώσω λοιπόν. Έχουμε τον κύριο Κοτζιά, ο οποίο αρνούνται να τον καλέσουν στην Επιτροπή παρά το αίτημά μας. Και πάμε στον κύριο Βούτση, ο οποίος και εχθές προκάλεσε μια κοινοβουλευτική πρωτόγνωρη εκτροπή. Έχει ευθύνη για την κατάτια του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Τώρα δεν μπορεί να μιλάει. Προημερών, σα παρακαλώ κύριε Παρόλο, αρκετά τώρα. Αρκετά τώρα. Αρκετά τώρα. Αρκετά τώρα. Αρκετά τώρα. Άντε, σα παρακαλώ πάρα πολύ τώρα. Κύριε Γιάννη, μη φωνάζετε. Στη διάσκεψη των Προέδρων δεν πήγε από τη Νέα Δημοκρατία και το θέμα. Ήμουνα είμαι μέλο τη διάσκεψη. Μη θυμώνετε. Μη θυμώνετε. Μη θυμώνετε. Ρωτώ, έχω ήδη τον λόγο. Μα σας παρακαλώ. Γραμματέα, σας παρακαλώ. Εάν μας καλείτε για να κατεβάσετε τους τόνους. Εάν μας καλείτε για να μιλάτε μισή ώρα. Μπορείτε να προστατεύετε τον ομιλητή. Μισή ώρα μιλάτε. Μισή ώρα μιλάτε. Μπορώ να φύγω, αν θέλετε. Δεν έχω κύριε Αυγενάκη, σας παρακαλώ. Σας ενοχλούμε. Χαμηλώστε τους τόνους. Εάν σας ενοχλούμε να αποχωρήσουμε. Κύριε Αυγενάκη, χαμηλώστε τους τόνους. Χαμηλώστε τους τόνους. Και εσείς να προστατεύετε. Μα δεν σας είπε τίποτα. Μα τι λέτε τώρα. Δεν σας είπε τίποτα. Συνεχίζω λοιπόν και ελπίζω. Ναι, αλλά πρέπει να κλείσουμε για να πάμε σε διαφημίσεις. Συνεχίζω λοιπόν και ελπίζω να τελειώσω εφόσον μου δοθεί η δυνατότητα. Και μου επιτρέψετε και εσείς, κύριος Μπαλαούρας, με τον κύριο Βούτση. Έχει το ακέραιο την ευθύνη για όλα όσα έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα, πολύ περισσότερο, αλλά και όλο τον προηγούμενο χρόνο. Αλλά αναφέρομαι στις δύο τελευταίες εβδομάδες. Συζήτηση για πρόταση δυσπιστίας ή πρόταση εμπιστοσύνης στη Βουλή με εξπρές διαδικασίες, με μια μισή μέρα συζήτηση. Πού ξανακούστηκε. Και μάλιστα δήλωσε και περήφανος που 68 βουλευτές μίλησαν. Γιατί.
12 βουλευτές μου από τη Νέα Δημοκρατία. 70 θέλαμε να μιλήσουμε. Γιατί μας έσωσε το δικαίωμα. Θα κάνετε πρόταση δυσπιστίας. Είναι ένα από τα όπλα τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας. Σύμφωνα με τον κανονισμό του Κοινοβουλίου. Αυτό ήθελα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Δανέλη, αυτό που δεν